Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δασκαλικής Ομοσπονδίας είναι σήμερα εδώ με αρκετά μέλη του. Στηρίζει την κινητοποίηση των δύο συλλόγων και με δύο ανακοινώσεις που δημοσιεύτηκαν σήμερα δηλώνει πανελλαδική στήριξη, κάλυψη, αλληλεγγύη σε όλο τον κλάδο που δίνει τη μάχη απέναντι στην κατηγοριοποίηση των σχολείων, απέναντι στην προσπάθεια της κυβέρνησης να κάνει τα σχολεία μας μαγαζιά. Το ξαναλέμε ότι η Ομοσπονδία με όλα τα μέσα και με κάθε τρόπο θα σταθεί δίπλα σε όλους τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες. Δεύτερον, στην έβεια των πολλών εκατοντάδων, από ό,τι είπε και ο Πρόεδρος, κενών, στην έβεια των μαζικών συγχωνεύσεων που επιχειρούνται αυτό το διάστημα, στην έβεια όπου η κατάσταση με την υποχρηματοδότηση των σχολείων χτυπάει κόκκινο και πάρα πολλές σχολικές μονάδες βρίσκονται σε οικονομική ασφυξία, στην έβεια στην οποία υπηρετούν εκατοντάδες συνάδελφοι και συναδέλφισσες, οι οποίοι δουλεύουν με 776 βασικό μισθό, οι οποίοι μετακινούνται από περιοχή σε περιοχή για να τα φέρουν βόλτα και να είναι στην υπηρεσία τους. Σε αυτή την περιοχή επιλέγει η κυβέρνηση, το Υπουργείο Παιδείας και Διευθυντής Εκπαίδευσης, αντί να λύσει αυτά τα προβλήματα, και η κυβέρνηση και το Υπουργείο, αντί να πάρουν θέση και να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα της εκπαίδευσης, να δείξουμε το δάχτυλο και να στοχοποιήσουν τους εκπαιδευτικούς που αγωνίζονται. Χρειάζεται να ακουστεί σε όλη την κοινωνία ότι εμείς είμαστε αυτοί που κάθε μέρα κρατάμε όρθια τα σχολεία, μέσα σε 25 τμήματα, μέσα σε τάξεις που υπάρχουν διαγνώσεις και δεν διαχωρίζονται τα τμήματα, μέσα σε τάξεις που δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή οι παράλληλες στηρίξεις που πρέπει. Εμείς κρατάμε όρθια τα σχολεία και αντί να στηριχτούμε από την κυβέρνηση, διωκόμαστε, γιατί ακριβώς αποκαλύπτουμε τα σχέδιά του. Αυτό το σχέδιο της κυβέρνησης δεν πρόκειται να περάσει. Γιατί όλοι εμείς που συμμετέχουμε στις αποφάσεις της Δασκαλικής Ομοσπονδίας και των Συλλόγων και συμμετέχουμε στην απεργία αποχή απέναντι στην ατομική και εσωτερική-εξωτερική αξιολόγηση μέσα από τη δράση της Ομοσπονδίας, περιφρουρούμε το δημόσιο σχολείο και ασκούμε απεργιακό δικαίωμα. Ένα δικαίωμα που κατακτήθηκε με αγώνες, με αίμα τα προηγούμενα χρόνια και δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να το πάρει πίσω. Και το λέμε ξεκάθαρα ότι αυτά τα πειθαρχικά και αυτές οι διώξεις είναι έολες, είναι απεργοσπαστικές, είναι παράνομες, γιατί βάλουν συναδέλφους που ασκούν απεργιακό δικαίωμα. Και το Υπουργείο Παιδείας το γνωρίζει πολύ καλά, γνωρίζει πολύ καλά ότι αυτά τα πειθαρχικά θα καταπέσουν, γνωρίζει πολύ καλά ότι τα χαρτιά που παραδίδει αυτές τις μέρες θα πάνε στα σκουπίδια, γιατί για εκεί είναι, για τα σκουπίδια είναι. Το γνωρίζει και το μόνο που επιλέγει να κάνει είναι να τρομοκρατήσει. Είμαστε περήφανοι και περήφανες για όλους αυτούς τους συναδέλφους που κρατάνε το κεφάλι ψηλά, που όλα αυτά τα χρόνια δεν έκτισαν το κεφάλι, δεν έκτισαν το κεφάλι, έβγαλαν τη γλώσσα απέναντι σε μια πολιτική που θέλει το δάσκαλο με σκυμμένο το κεφάλι να αποδέχεται ένα πολυκατηγοριοποιημένο σχολείο που θα λειτουργεί με όρους επιχείρησης και κρατάνε ψηλά το παιδαγωγικό του ρόλο. Αυτό τον αγώνα δίνουμε. Αυτό τον αγώνα δίνουμε και οφείλουμε, και έτσι πράττουμε με τις αποφάσεις μας, να αυτό τον αγώνα να τον πάμε μέχρι το τέλος.